επιστροφή στο γήπεδο νωρίτερα από τις προηγούμενες χρονιές, έτσι? Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα. Ξεκινάμε νωρίτερα φέτος λόγω του γεγονότος ότι θα παίξουμε ευρωπαϊκό παιχνίδι για τον πρώτο προκριματικό γύρο του Europa League. Έτσι, σήμερα το απόγευμα είναι η πρώτη προπόνηση της ομάδας, η ώρα 6 στο Ηλίας Πούλος. Είναι κλειστή για το κοινό, ανοιχτή όμως για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για, για τα 15 πρώτα λεπτά. Μεντίκεζε, ναι, ναι, παρακαλώ, ολοκλήρωση, Ανδρέα, ναι. Ναι, από αύριο μέχρι και την Πέμπτη θα ξεκινήσει και η διαδικασία των εργομετρικών εξετάσεων παράλληλα με προπόνηση. Και την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η αναχώρηση της ομάδας για Βουλγαρία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο προετοιμασίας σε ένα αθλητικό κέντρο που βρίσκεται σε περιοχή του βουνού Βίτωσα, μια περιοχή που είναι περίπου 15 με 20 λεπτά μακριά από την Σόφια. Με τον βασικό κορμό της Ομόνιας να παραμένει στην ομάδα, με Μεντί και Ζε να είναι τα νέα πρόσωπα και με μεγάλη αγωνία, Ανδρέα, πρέπει να πω, στις τάξεις των οπαδών σας για τις κινήσεις που γίνονται και θα γίνουν τις επόμενες μέρες. Τι μπορείς να μας πεις για αυτό το κεφάλαιο? Αναγνωρίζουμε, Παύλο, το γεγονός ότι ο κόσμος μας αναμένει με ιδιαίτερη αγωνία την ενίσχυση της ομάδας. Είναι αλήθεια ότι έχουμε υποβάλει προτάσεις σε ποδοσφαιριστές και αναμένουμε να δούμε την εξέλιξη της κάθε περίπτωσης ξεχωριστά. Έχουμε κάνει αρκετή δουλειά για αυτή την μεταγραφική περίοδο, διότι προετοιμαζόμασταν για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και συνεπώς είμαστε έτοιμοι και με εναλλακτικές επιλογές σε περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά. Να περιμένουμε σύντομα, Ανδρέα, κάποια νέα? Υπάρχουν περιπτώσεις που δείχνουν ότι είναι ιδιαίτερα προχωρημένες, όμως από την εμπειρία που έχουμε από τις μεταγραφικές περιόδους έχουμε μάθει να κρατάμε ένα μικρό καλάθι. Και ανάλογα θα δούμε, αν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα, είμαστε έτοιμοι για να πάμε με άλλες λύσεις. Επομένως, για μας ο στόχος είναι να φτιάξουμε μια καλύτερη ομάδα από την περσινή με ένα χαμηλότερο μπάτζετ. Και τώρα, εάν θα γίνει αυτό με τον Α ή Β ή τον Γ ποδοσφαιριστή, για μας δεν είναι το πιο σημαντικό. Μάλιστα. Το πιο σημαντικό είναι να πετύχουμε αυτόν τον στόχο.